Έχεις και μία υπόθεση με 20.000 προϊόντα μαϊμού. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εξέπληξε και τους ίδιους τους αστυνομικούς, οι οποίοι είδαν σε μία ολόκληρη αποθήκη πάνω από 20.000 προϊόντα μαϊμού, μεταξύ των οποίων από ρούχα μέχρι και καλλιντικά. Είναι βέβαια και σχετικές και οι εικόνες που έχει δώσει, έχει μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα και η ελληνική αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουμε 2 συλλήψεις δραστών. Αναζητείται και ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί. Ωστόσο, το θέμα εδώ είναι ότι η επαπειλούμενη ζημιά στην αγορά, για να καταλάβουμε δηλαδή γιατί χτύπημα μιλάμε της ελληνικής αστυνομίας, εκτιμάται ότι το ποσό αυτό από αυτά τα προϊόντα αγγίζει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι λες, ρε φίλε. Είναι ένα πολύ ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στην μαύρη αγορά από την ελληνική αστυνομία. Σκεφτείτε δηλαδή τι ζημιά θα γινόταν στην αγορά. Αυτό αναφέρουν και οι καταστηματάρχες. Να έχεις υπόψη σου. Μπράβο. Μόνο από ΦΠΑ αυτό είναι πάνω από 1 εκατομμύριο επίσης. Το ΦΠΑ αυτό. 24% στα 5 εκατομμύρια. Στα 5 εκατομμύρια. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο η ζημιά. Αλλά και για το κράτος, πέρα από την αγορά. Και οι καταναλωτές, νομίζω ότι παίρνουν αλφα-αλφα και παίρνουν μαϊμουδιά. Βάζει το χέρι στο πορτοφόλι και σε δαγκώνει το πορτοφόλι, καταλαβαίνεις. Έτσι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είναι γεμάτη η αγορά. Ακριβώς είναι και γεμάτη, τώρα οι δράστες με τη δικογραφία που έχουν θα πάνε στον, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και πρέπει να σου πούνε. Αυτά μαζί εκτός από τη σύλληψη του έχει επιβληθεί και ένα πρόστιμο 100.000 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα πάει, πώς πάει αυτό. Θυμάμαι τον Γαβαλά που του είχαν δώσει σε μια εκπομπή. Ναι. Του είχαν πάει 2 τσάντες. Ναι. Μια Ερμές. Ναι. Κανονική ορίτζινα και μια μαϊμού. Μαϊμού ίδιες. Ναι. Πώς θα τις ξεχωρίσουμε. Λέει, για ανοίξτε τις. Ανοίγουν την πρώτη, ανοίγουν και τη δεύτερη. Με το που ανοίγει τη δεύτερη, λέει ο Γαβαλάς, πάρτε μακριά από μένα αυτό το τρακτέρ. Το κατάλαβε από τον ήχο του φερμουάρ. Τι λες, ρε φίλε. Mm. Άκου τώρα εδώ. Εντάξει, ξέρει τώρα. Ξέρει, ναι, ρε παιδί μου. Εμείς χαμπάρι δεν παίρναμε.